Σε αυτό το ερώτημα ακριβώς θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε. Είναι μαζί μας ο υπονάβαρχος εναποστρατεία Κώστας Φιτηρής. Νάβαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Το ερώτημα λοιπόν είναι εάν η Τουρκία θα προσπαθήσει ή θα επιδιώξει να παρενοχλήσει τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, δεδομένου ότι στην εξίσωση βρίσκεται μια αμερικανική εταιρεία, η ExxonMobil. Πιστεύω ότι δεν θα διανοηθεί η Τουρκία να παρενοχλήσει την ExxonMobil. Θα αντιδράσει με άλλους τρόπους και οι άλλοι τρόποι είναι να αρχίσει να κάνει γεωτρήσεις ή στα οικόπεδα που θεωρεί ότι είναι των Τουρκοκυπρίων ή σε οικόπεδα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που δεν έχουν δοθεί. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει την γεώτρηση της ExxonMobil, αλλά θα αντιδρά με αυτόν τον τρόπο ως ισοδύναμο τελεσμένο κατά κάποιο τρόπο. Ναύαρχε, οι απόψεις, οι αναλύσεις των αναλυτών περιλαμβανομένου και εσάς συγκλίνουν στο ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να ανοίξει μέτωπο με την Αμερική, με την ExxonMobil, αλλά να παρενοχλήσει περιμετρικά την Κυπριακή Δημοκρατία και μόνον που την παίρνει στο κάτω-κάτω να το κάνει. Ακριβώς. Οι επιδιώξεις της Τουρκίας τις γνωρίζουμε εδώ και 15-13 χρόνια, από το 2008. Η Τουρκία αιγαιοποίησε την περιοχή της Κύπρου και θεωρεί ότι η Κύπρος δεν έχει υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ. Γι' αυτό και έχει μόνο χωρικά ύδατα και χωρικά ύδατα θεωρεί για την κατεχόμενη περιοχή το ψευδοκράτος στα 12 ναυτικά μίλια και για μας. Από τη στιγμή όμως που κλείσαμε συμφωνίες με την Αίγυπτο, τον Ισραήλ και τον Λίβανο, η Τουρκία δεν έμεινε έξω από αυτό το διαμοιρασμό κατά κάποιον τρόπο και ήρθε αυθαίρετα και θεωρεί ότι η μισή ΑΟΣ που έχουμε οριοθετήσει αυτές τις χώρες, ανήκει στους Τουρκοκυπρίους. Γι' αυτό και έκανε αυτή την παρεμπόδιση του γεωτρύπανου της ΕΝΗ στο οικόπεδο 3 τον Φεβρουάριο του 2018. Μάλιστα, σε γεωστρατηγικό πλέον πλαίσιο, Ναύαρχε, τι πρέπει να αναμένουμε? Όπως διαμορφώνονται οι ισορροπίες δυνάμεων στην περιοχή, η Τουρκία μένει τελικά εκτός? Βλέπει ότι μένει εκτός και επιχειρεί με άλλους τρόπους να μπει στο παιχνίδι? Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, η Τουρκία παίζει όλα τα χαρτιά της, ο Ερντογάν παίζει όλα τα χαρτιά του. Εντάσσεται και το ζήτημα της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στην προσπάθεια του Ερντογάν να εξωτερικεύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει εσωτερικά, να τα παρουσιάζει ως νίκη, διότι αν έρθει να κάνει γεώτρηση σε οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παρουσιάσει την κοινή γνώμη ως νίκη και ενάντια μάλιστα σε, παρόλο που δεν θα τις παρενοχλήσει, θα το παρουσιάσει ότι δεν αποδέχεται και απαγορεύει να προωθηθεί το πρόγραμμα της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι περισσότερο γεωπολιτικό και έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε κι εμείς. Γι' αυτό και δεν είναι οικονομικό. Πρωτίστως είναι γεωπολιτικό και μέσα σε αυτό το παιχνίδι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να κατοχυρώσει όχι μόνο την οντότητά της, αλλά και την ΑΟΣ ολόκληρη στη μέση γραμμή ενάντια σε όλα αυτά που επιδιώκει η Τουρκία ότι έχουμε μόνο χωρικά ύδατα, με την αξιοποίηση τουλάχιστον ενός οικοπαίδου του 10, του 11 ή του 12. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η Τουρκία έχει χαμένο το παιχνίδι όσον αφορά την διεκδίκηση και την νομιμοποίηση των επιδιώξεων. Τώρα, για να το συνδέσω και λίγο με το μοναδικό διπλωματικό, ένα από τα διπλωματικά, από τα πιο σοβαρά διπλωματικά εργαλεία που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία και είναι η προσπάθεια για επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Άγκυρα. Και δεδομένου ότι γνωρίζουμε τα γεωπολιτικά ή γεωστρατηγικά συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Τουρκία ή από την Τουρκία, πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, να επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις στην Άγκυρα που να την αναγκάσουν να υπαναχωρήσει? Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε όλους τους τομείς χρειάζεται ομόφωνες αποφάσεις. Και δεν πιστεύω ότι θα ληφθεί καμιά απόφαση ομόφωνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να επιβάλλει στην Τουρκία τέτοια μέτρα τα οποία να μην μπορούν να απορροφηθούν από την Τουρκία. Πιστεύω ότι οι κυρώσεις που θα συνεχίσει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να απορροφηθούν εύκολα από την Τουρκία.
Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα μας δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να σταματήσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπεγράφει αυτή η συμφωνία για την αδειοδότηση του οικοπαίδου 5, αλλά θα είναι πολύ σημαντικό, και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η αξιοποίηση, η εξόρυξη ενός τουλάχιστον οικοπαίδου. Εάν καταφέρουμε να εξορίξουμε φυσικό αέριο και δεν μείνουμε μόνο στις γεωτρήσεις, το παιχνίδι είναι κερδισμένο από την πλευρά μας, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Να υπάρχει κάτι τελευταίο. Η Κύπρος δεν διαθέτει βεβαίως στρατό, και χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, υπάρχει ωστόσο οποιοδήποτε ενδεχομένο θερμού επεισοδίου στη θάλασσα? Δεν βάζω στην εξίσωση την Κύπρο, διότι η Κύπρος πώς θα εμπλάκει σε θερμό επεισόδιο, αλλά ευρύτερα υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου. Υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν εντάσεις, αλλά δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα διανοηθεί να πειράξει γεωτρύπανο με δυναμική ενέργεια. Ίσως να μπορεί να πλέουν τα αντιτορπιλικά και οι φρεγάτες της δίπλα από τα γεωτρύπανα, να παραβιάζει τις ναύτεξ που θα εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να επιτεθεί για να προβεί σε δυναμική ενέργεια εναντίον γεωτρύπανου ή πλοίου υποστήριξης και ειδικά των εταιριών ExxonMobil ή της Total. Στη στρατιωτική ορολογία, να πούμε, δυναμική ενέργεια εννοείται επίθεση με όπλα, έτσι? Για να είμαστε, νομίζω ότι οι παρενοχλήσεις, η παρουσία και παρακολούθηση των γεωτρήσεων από κοντινές αποστάσεις δεν σημαίνει ότι αυτό δεν θεωρείται παρενόχληση. Παρενόχληση θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια εκτρέπει τα πλοία ή τα γεωτρύπανα από την αποστολή τους. Εάν λοιπόν παρεμποδίσει την γεώτρηση, ναι, αυτό είναι παρενόχληση. Εάν παρακολουθεί την γεώτρηση σε μια απόσταση 2, 3, 4 ναυτικά μίλια ή παραβιάσει την ναύτεξ που θα εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό δεν είναι παρενόχληση. Εντάσσεται σε μια ήπιας κατάσταση αντίδραση, η οποία είναι παράβαση των κανόνων της ναυσιπλοείας και της ναύτεξ. Μάλιστα. Λαβάρχε, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας στα Digital News. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς είναι ένα θέμα που θα συνεχίσει να μας απασχολεί τώρα που ετοιμάζεται και η έναρξη των γεωτρήσεων. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι κρίσιμο το 2022, αλλά επαναλαμβάνω έτσι κλείνοντας ότι θα είναι τεράστια επιτυχία για μας αν καταφέρουμε να εξορίξουμε αέριο από έστω τουλάχιστον ένα οικόπεδο. Ναύαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.